κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Εύρος, μεγάλη φωτιά στη Μελία Φερών αποκόπηκε το ένα μέτωπο. Αντιπεριφερειάρχης, ύποπτη πυρκαγιά ξέσπασε σε περάσματα μεταναστών. Αυτοκίνητο με παράνομους μετανάστες έπεσε μέσα σε ρέμα έξω από το χωριό Αγνάντια. 11 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ζεϊμπέκ και Μπουρχάν τοποθετούνται για τη λειτουργία του μειωτικού σχολείου στην Ξάνθη. Κατάργηση ένφια και στη Σαμοθράκη ζητά από τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου Χριστόδουλος Τοψίδης. Με τη συνδρομή από αέρος 4 πυροσβεστικών αεροσκαφών και 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων που από το πρώτο φως της ημέρας πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού, συνεχίστηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που βρισκόταν σε εξέλιξη όλο το βράδυ σε δασική έκταση μεταξύ των οικισμών της Μελίας και της Νύψας. Ως προς τις επίγειες δυνάμεις, στην περιοχή επιχείρησαν 61 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ικανός αριθμός χωματουργικών μηχανημάτων. Η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το απόγευμα περίπου στις 6.30 εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι ο Δασάρχης Αλεξανδρούπολης, ο κ. Πιστόλος, ο οποίος και βρέθηκε αμέσως στο σημείο από την πρώτη στιγμή, περιέγραψε τα όσα συνέβησαν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στη διάρκεια της νύχτας κατεβλήθη μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αναχυτιστεί η φωτιά που είχε κατεύθυνση προς τον οικισμό της Νύψας. Ισχυροί άνεμοι, η διεύθυνση των οποίων μεταβαλλόταν συνεχώς και η αδυναμία συνδρομής από αέρος λόγω της ώρας δυσκόλεψαν αρκετά το έργο της οριοθέτησης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Με τη διεύρυνση όμως του υφιστάμενου οδικού δικτύου με τις απαιτούμενες επεμβάσεις, ούτως ώστε να λειτουργήσει σαν αντιπυρική ζώνη στην περιοχή του υδροταμιευτήρα στον Δρυμό, η πυρκαγιά δεν προσέγγισε τελικά τον οικισμό της Νύψας, για τον οποίο μέχρι χθες αργά υπήρχαν σενάρια εκένωσης του. Τελικά δεν χρειάστηκε ο οικισμός να εκενωθεί και η φωτιά περιορίστηκε. Μεγάλη είναι η ανησυχία που επικρατεί αναφορικά με τον οικισμό της Νύψας του Δήμου Αλεξανδρούπολης μετά τη φωτιά που ξέσπασε στα Πέριξ το απόγευμα της 3ης 15 Σεπτεμβρίου. Η φωτιά ξεκίνησε αρχικά από την περιοχή της Μελίας, ενός οικισμού που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα. Όμως σύντομα επεκτάθηκε νότια με αποτέλεσμα να απειλεί πλέον τον οικισμό της Νύψας, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εκένωσής του, προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο τους κατοίκους. Κατά τις 11 η ώρα το βράδυ, το μέτωπο της φωτιάς υπολογίζονταν ότι εκτείνονταν σε απόσταση 5 χιλιόμετρων, ενώ αυτή είναι η 10η πυρκαγιά που καταγράφεται στον Εύρο το τελευταίο δεκαήμερο. Από αυτές οι 5 εκδηλώθηκαν στο νότιο τμήμα του νομού και η κατάσταση έχει πλέον μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι δεν πρόκειται για τυχαία περιστατικά. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι η φωτιά της Νύψας καταστρέφει μέρος του μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας Δρυμού της περιοχής, ενώ για τη διαχείρισή της ζητήθηκε και η συνδρομή πυροσβεστικών δυνάμεων από όλο τον Εύρο και γειτονικούς νομούς. Ενώ λόγω της ώρας που εκδηλώθηκε το πυροσβεστικό ελικόπτερο που εδρεύει στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης μπόρεσε να κάνει ελάχιστες ρήψεις. Μετά τα μεσάνυχτα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να ανακόψουν το ένα μέτωπο της φωτιάς, επικεντρώνοντας πλέον τις προσπάθειές τους στο δεύτερο μέτωπο. Μηχανήματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημιούργησαν ζώνες πυρασφάλειας προκειμένου να αναχαιτιστεί η πορεία της φωτιάς, η οποία κατευθύνονταν, όπως είπαμε, προς τον οικισμό της Νύψας. Εάν οι φλόγες περνούσαν τον υδροταμιευτήρα, ο κίνδυνος να απειληθεί ο οικισμός θα ήταν τεράστιος. Μάλιστα, οι κάτοικοι στην περιοχή είχαν ενημερωθεί αργά το βράδυ να είναι έτοιμοι σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ωστόσο, ευτυχώς δεν χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί η επιχείρηση εκένωσης. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι τις τελευταίες 10 ημέρες είχαμε κάθε ημέρα πυρκαγιά, καθώς σε 10 ημέρες εκδηλώθηκαν 11 πυρκαγιές. Όταν βλέπεις για ένα χρονικό διάστημα φωτιές σε διάφορα σημεία του Νοτίου Εύρου, βρίσκεις και κατασκήνωση από διερχόμενους μετανάστες σε κάποια από αυτές τις φορές. Βρήκαμε και σημάδια κάλυψης φωτιάς που είχαν βάλει με χώμα, είναι προς προβληματισμό, είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στον Maximum FM και στον Δημήτρη Κολλιό. Ήταν όντως μια πολύ δύσκολη νύχτα.
Ήταν μια νύχτα που πραγματικά κάποια στιγμή μας τρόμαξε ιδιαίτερα. Ήταν τότε που ο ισχυρός άνεμος δεν μας έδινε καλά στοιχεία, δηλαδή δεν μας έδινε ευήωρα μηνύματα, γιατί βλέπαμε ότι η φωτιά κατευθυνόταν προς το φράγμα, προς εκεί που δεν θα θέλαμε να πάει. Ναι. Εκεί λοιπόν έγιναν ζώνες πυρασφαλείας. Διαρκώς μπορούμε να σας πούμε ότι τα μηχανήματα κάναν πολύ καλή δουλειά χθες, ναι. Γιατί απέτρεψαν τη δυνατότητα της φωτιάς να επεκταθεί. Οι άνθρωποι δηλαδή. Οι άνθρωποι. Ναι, οι άνθρωποι με τα μηχανήματα. Ήταν μηχανήματα του στρατού, της περιφέρειας, του Δήμου. Οι πυροσβέστες έδωσαν, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, κύριε Κολιέ, και βέβαια. Νομίζω γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε. Πραγματικά έδωσαν και εκείνοι το καλύτερό τους εαυτό και θεωρώ ότι τα πράγματα πήραν από τις πρωινές ώρες θετική τροπή. Αλλά αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι υπάρχει, και το έχω διατυπώσει από χθες, μεγάλος προβληματισμός για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας αναφορικά με τις πυρκαγιές. Τις 10 τελευταίες μέρες είχαμε 11 πυρκαγιές. Ναι. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο. Γιατί κοιτούσαμε τα στατιστικά της πολιτικής προστασίας και των προηγούμενων ετών. Είχαμε κάποιες φωτιές σαφώς τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Εντάξει. Αλλά όχι αυτής της έντασης. Είχαμε μεγάλες πυρκαγιές εδώ στο νότιο τμήμα και αυτής της συχνότητας. Το βράδυ ήταν μια μάχη πραγματικά με τον καιρό. Ναι, ναι. Και μαχόρευε ο άνεμος. Έπαιρνε φορά, πήγε εξαιρετικά, προσπαθούσε να οργανώσει τις ζώνες εκεί. Ξαφνικά είναι με μία απόλυτη μάλιστα επιστροφή, άλλαζε το μέτρο. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να κάνουμε τέτοιου είδους αντιπυρικές ζώνες, ώστε να θυσιάσουμε συγκεκριμένη έκταση, για να την επιμένουμε τα επόμενα δύο ώρα, είπαμε την εξέλιξη που είχε, ότι ο στόχος ήταν να κερδίσουμε χρόνο, να πούμε το πρωί τα ελικόπτερα. Να ρίξουν νερό και να μπορέσουν να ελέγξουν. Όπως και έτσι έγινε. Ναι. Είστε ικανοποιημένος από την εικόνα αντίδρασης του Δήμου και των λοιπόν υπηρεσιών? Είστε ικανοποιημένος? Νωρίς για να βάλουμε θετικό πρόσημο. Νομίζω ότι αν κάποιες υπηρεσίες είχαν κινηθεί πολύ νωρίτερα, θα είχαμε ξεκινήσει τις αντιπυρικές ζώνες και θα είχαμε δώσει και ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στόλο μηχανημάτων και άλλα σημεία. Ευτυχώς από το αποτέλεσμα κρίνεται δεν ήταν αμέλεια αυτή η καθυστέρηση. Θεωρώ όμως ότι συνεργάστηκαν σε πολύ καλό επίπεδο. Φυσικά παρέχει να πούμε ότι η πυροσβεστική έκανε τα πάντα με το πεζοπόρο τμήμα, με τα μηχανήματα, με την οργάνωση. Ναι. Δήμος Αλεξανδρούπολης παρών. Επίσης η αστυνομία, ο στρατός ήταν όλοι εδώ, η περιφέρεια φυσικά στο αρχείο. Νομίζω ότι εποϊσκής εν τενός στο χωσινό δύσκολο, τη χρησινή δύσκολη νύχτα περάσαμε. Αυτά λοιπόν με τις πυρκαγιές στην περιοχή του Εύρου, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό, όπως ακούσατε και τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου να μιλά. Σε 10 μέρες, 11 πυρκαγιές. Τώρα πάμε σε ένα άλλο δυσάρεστο συμβάν. Ο τραυματισμός 11 ατόμων ήταν το αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή του οικισμού της Αγνάτιας, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη τις του και ενετράπη εντός παρακείμενου ρέματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 εκ των 17 επιβενόντων στο όχημα, οι οποίοι φέρεται να είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία, οι 11 διεκομιστέντες στο Πανεπιστημιακό Γενικό του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης φέρουν τραύματα από τα οποία δεν τίθεται θέμα κινδύνου της ζωής τους. Αλλάζουμε τώρα θέμα, πάμε στα του κορονοϊού. Εξιτήριο πήρε εχθές μετά από 38 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης μία 60χρονη γυναίκα από την Ροδόπη. Η γυναίκα είχε μπει στο νοσοκομείο στις αρχές Αυγούστου και είναι από τα περιστατικά με τις πιο μακρόχρονες νοσηλείες στις μονάδες που περιθάλπτουν περιστατικά κορονοϊού. Σήμερα λοιπόν στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 10 ασθενείς, εκ των οποίων οι 6 στην μονάδα COVID, 3 στην μονάδα εντατικής θεραπείας και 1 στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Την ίδια ώρα τώρα στην Ορεστιάδα ένας γιατρός παρουσίασε συμπτώματα κορονοϊού.
κορονοϊού στις αρχές του Σεπτεμβρίου, αφού έκανε το τεστ, βγήκε θετικός και έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Έπειτα από αρκετές ημέρες όμως τα συμπτώματα υποχώρησαν και επέστρεψε στο σπίτι του μετά από 2 αρνητικά τεστ. Από κορονοϊό, να σας πούμε ότι νόσησε και η γυναίκα του, η οποία τελικά κατέληξε, αλλά και η πεθερά του, η κατάσταση της οποίας είναι καλή. Στον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε ο γιατρός, ο οποίος υποβλήθηκε σε νέο τεστ κορονοϊού που βγήκε θετικό, τονίζοντας ότι νοσεί από πνευμονία. Πιο συγκεκριμένα, στην Ορεστιάδο, ο γιατρός παρουσίασε συμπτώματα κορονοϊού στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αφού έκανε το τεστ, βγήκε θετικός και έκανε εισαγωγή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Έπειτα από αρκετές ημέρες, τα συμπτώματα υποχώρησαν και επέστρεψε σπίτι του μετά από 2 αρνητικά τεστ. Από κορονοϊό νόσησε και η σύζυγός του, η οποία τελικά κατέληξε, αλλά και η πεθερά του, η κατάσταση της οποίας είναι καλή. Έχω πνευμονία και μάλλον δεν είναι από τον κορονοϊό. Δεν κάνω πυρετό. Οι δείκτες είναι φυσιολογικοί, απλώς είμαι καταβεβλημένος, σημείωσε χαρακτηριστικά ο γιατρός. Αναφερόμενος στη σύζυγό του που κατέληξε από κορονοϊό, ο γιατρός είπε ότι είχε υποκείμενο νόσημα και δεν αντιδρούσε σε κανένα μέτρο θεραπείας. Σημειώνεται ότι και τα 4 παιδιά του γιατρού είναι θετικά στον ιό. Επειδή έχω πνευμονία τώρα και μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν είναι από κορονοϊό, όπως είπε εδώ πέρα ο καθηγητής λοιμοξυλογίας, αλλά είναι δευτεροπαθή, δηλαδή από κάποιο βακτήριο άλλο, να πούμε. Άρα και περάσατε τον κορονοϊό και τον ξεπεράσατε, αλλά μετά σας το γύρισε σε πνευμονία. Ναι. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, δεν κάνω πυρετό τέσσερις μέρες τώρα καθόλου. Όλοι οι δείκτες είναι φυσιολογικοί, να μην και το οξυγόνω όλα κανονικά. Απλώς είμαι καταβεβλημένος, εξαντλημένος. Ναι, ναι. Η σύζυγός σας έφυγε από κορονοϊό. Ναι, ναι. Πείτε μας πώς έγινε, πώς μπήκε το μικρόβιο στο σπίτι σας. Ήταν από τη βαριά, δουλειά σας. Είχε βαριά χάπ, να πούμε. Χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια η γυναίκα. Η βελεπά ήταν συνέχεια με οξυγόνο. Αλλά όταν έρθει αυτό το πράγμα σε εμάς όλη την οικογένεια, απορριθμίστηκε η αναπνευστική λειτουργία. Οπότε δεν αντιδρούσε κανένα μέτρο, να πούμε, θεραπείας. Οπότε πήγε κάτω Αλεξανδρόπολη, όπου την κάνα τεχνητό κόμμα, αλλά την έβρωνε μέρα να μην έτσι κατέληξε. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου θεωρεί αναγκαίο να εξεταστεί η συμπερίληψη στην λίστα των 26 νησιών που απαλλάσσονται από τον φόρο. Το νησί του Εύρου, λοιπόν, δεν συγκαταλέγεται στα μικρότερα νησιά της Ελλάδας, εντούτοις βρίσκεται στην κορυφή της νησιωτικής μεθεωρίου. Επιστολή, λοιπόν, προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου, κ. Τοψίδης, ζητώντας από την κυβέρνηση να εξετάσει τη συμπερίληψη της Αμοθράκης στη λίστα με τα 26 νησιά που απαλλάσσονται από τον Ένφια. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, με χαρά υποδεχτήκαμε τις ανακοινώσεις σας περί της άμεσης κατάργησης του ΕΝΦΙΑ στα 26 μικρότερα νησιά μας από το βήμα του Θεσσαλονίκη Hell Expo Forum το Σάββατο 12/9. Αδιαφυσβήτητα το μέτρο αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και παρέχει μια σημαντική ανακούφιση στους νησιώτες ακρίτες της χώρας μας. Γνωρίζοντας πως η λίστα με τα 26 ακριτικά νησιά τελεί υποδιαμόρφωση, θεωρούμε αναγκαίο να εξεταστεί διεξοδικά και η συμπερίληψη της νήσου Αμοθράκη σε αυτήν. Σίγουρα το νησί του Εύρου δεν συγκαταλέγεται στα μικρότερα νησιά της Ελλάδας. Εν τούτης βρίσκεται στην κορυφή της νησιωτικής μεθεωρίου. Επιπλέον, το ακριτικό μας νησί έχει υποστεί σημαντικά οικονομικά πλήγματα, οφειλόμενα σε ατυχείς συγκυρίες και σήμερα πλέον γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια οικονομικής ανάταξης. Η νήσος Αμοθράκη βιώνει ένα άτυπο αποκλεισμό, καθώς υπολείπεται υποδομών όπως αεροδρόμιο, δεδρόμιο, αλλά και η ακτοπλοϊκή της σύνδεση είναι πολύ περιορισμένη. Συνδέεται μόνιμα μόνο με την Αλεξανδρούπολη και περιοδικά με την νήσο Λίμνο. Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης περί αναστροφής του αρνητικού οικονομικού κλίματος της Αμοθράκης, εκτιμούμε ότι η απαλλαγή των της από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ είναι ένα μέτρο που θα λειτουργούσε προς την αναπτυξιακή της κατεύθυνση. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, είμαστε βέβαιοι ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και οι αρμόδιοι φορείς θα εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα και θα αναλάβουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, είναι μαζί μας στο δελτίο της Αλφα Τηλεόρασης για να μας εξηγήσει πολύ περισσότερο για ποιο λόγο αποφάσισε να στείλει αυτή την επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας. Κύριε Τοψίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πασκάλη, καλησπέρα στην Εθνική μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εσείς λοιπόν με μια επιστολή, η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στον Πρωθυπουργό, ουσιαστικά του ζητάτε και στην Σαμοθράκη να προχωρήσει στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Γιατί? Κοιτάξτε να δείτε, ακούσαμε ατέλειτο από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦΙΑ ΕΛΕΞΠΟ το Σάββατο και τις ανακοινώσεις που έκανε και με κάποιες φοροελαφρύνσεις ή γενικότερα με αναπτυξιακά κίνητρα για όλη τη χώρα για την επόμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι τα μικρότερα νησιά που είναι 26 νησιά
και αναφέρεται ενδεικτικά, όπως είπε ο Υπουργός, Ινούσες, Χινούσες, ξέρω εγώ, Φωνή, Καστελόριζο, Αντίπαξη, Άγιος Ευστράτους, Ψαρά, όλα αυτά τα νησιά που έχουν πολύ μικρό πληθυσμό, 100-200 ανθρώπων, θα απαλλαχθούν άπαξ από το ΕΝΦΙΑ. Το ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος που μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας και εμείς, τα παιδιά εδώ πέρα του Μελτήριου και εγώ προσωπικά και η διοίκηση, επειδή τα αντανακλαστικά μας είναι τεχνοκρατικά τα λέγματα, κύριο λόγο, αυτός είναι και ο ρόλος του Μελτήριου, αντιληφθήκαμε, αν θέλετε, αυτή τη φοροελάφρυνση. Και έτσι λοιπόν αποστείλαμε επιστολή και στον Πρωθυπουργό και στους αντίστοιχους υπουργούς και στον κύριο Σταϊκό, στον Υπουργό Οικονομικών και στον διοικητή της ΑΔΑΕ, τον κύριο Πιτσιλή. Καθώς επίσης κοινοποιήσαμε και στους όλους τους τεχνικούς φορείς, γιατί δεν θέλουν να πάρουμε καμία πρωτοτυπία ή να πάρουμε την πρωτιά σε αυτή την ενέργειά μας. Στον Αντιπεριφερειάρχη, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο Σαμοθράκη, στους βουλευτές του Νομού Εύρου, να δουλέψουμε όλοι θεσμικά επάνω σε μια πρόταση του Μελτηρίου, η οποία θα έχει, αν θέλετε, θετικό αντίκτυπο σε όλους τους κατοίκους καθολικά του νησί της Σαμοθράκης. Έτσι λοιπόν, εμείς είπαμε ότι μπορεί η Σαμοθράκη να μην συγκαταλέγεται στα μικρότερα νησιά, αλλά είναι ένα νησί με πολλές ιδιαιτερότητες. Είναι το βορειοανατολικότερο νησί της χώρας μας. Είναι ένα νησί που έχει, αν θέλετε, δεν έχει πολύπλοκες υποδομές, δεν υπάρχει αεροδρόμιο για να υπάρχει μια κίνηση, την Πετσάρτη, δεν ξέρω ποιο είναι η κίνηση. Συνδέεται μόνο με την Αλεξανδρούπολη και εποχιακά με κάποια νησιά και όχι όλα τα χρόνια με τη Λίμνο. Έχει τα τελευταία τρία χρόνια περάσει τα πάντινα με καταστροφές, πλημμύρες, προβλήματα τακτοπλοϊκών συνδέσεων. Είναι ένα από τα νησιά που έχει λιγότερο πληθυσμό, με μεγαλύτερη έκταση, αν δεν κάνω λάθος, σε μια ημερίδα που είχα παρακολουθήσει σχεδόν από όλα τα μεγάλα, από όλα τα νησιά της χώρας, δηλαδή σε έκταση με πληθυσμό πολύ δυσανάλογο, που σημαίνει ότι δεν μπορούν οι υπηρεσίες, είτε είναι αυτά του Δήμου, καθαριότητα, πράσινο, να συντηρηθούν και να διατηρηθούν. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά τα μειονεκτήματα που συλλέγονται, προσπαθήσαμε να πείσουμε την κυβέρνηση και μάλιστα πριν βγει ακόμη το νομοθετικό διάταγμα ή οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανακοίνωση με 26 μικρά νησιά, να προλάβουν να συμπεριληφθεί και η νήσο Σαμοθράκη. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν την κατεύθυνση είδαμε σήμερα και κάποιοι βουλευτές να παίρνουν θέση. Πιστεύουμε ότι θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο, ένα αντιξιακό αντίκτυπο για την νησί της Σαμοθράκης. Και εμείς ως θεσμικός φορέας είμαστε εδώ πέρα για να ενισχύουμε τις επιχειρήσεις μας, αλλά και καθολικά όταν πρόκειται για όλους τους πολίτες, για όλους τους πολίτες. Δηλαδή, στην ουσία και το κοινωνικό πρόσωπο του Μελτήριου Εύρου φαίνεται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, τη δύσκολη, αν θέλετε, οικονομική περίοδο που διανύουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλοι οι ευρύτες και γενικότερα όλη η χώρα μας, να μην πω η παγκόσμια οικονομία. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πιστεύω, γιατί το έχει δείξει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι πραγματικά έχει το νησί της Σαμοθράκης σε μια θέση ιδιαίτερη. Από την πρώτη στιγμή, σε όποιο πρόβλημα προκύπτει, δείχνει πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Θέλω λοιπόν να ευελπιστώ ότι και σε αυτή την περίπτωση θα ακούσει το αίτημα του Επιμελητηρίου και όχι μόνο. Αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς θα είναι ένα αίτημα και από την πλευρά του νησιού. Ίσως το νησί ακόμα να μην έχει αντιδράσει, περιμένοντας να δει τελικά αυτή τη λίστα, μήπως και τελικά συμπεριλαμβάνεται η Σαμοθράκη. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι ακούσαμε κάποια νησιά, πληροφορηθήκαμε για κάποια νησιά. Η τελική λίστα ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Υπάρχει χρόνος, δηλαδή, θέλω να πω, εάν τελικά η κυβέρνηση θέλει να συμπεριλάβει τη Σαμοθράκη. Με το σκεπτικό όμως, έτσι όπως το περιγράψατε, δεν είναι προφανώς από τα μικρότερα νησιά, αλλά είναι ένα νησί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κυρίως είναι ένα νησί, κύριε Τοψίδη, που έχει χτυπηθεί πολύ τα τελευταία τρία χρόνια, είτε από την θεομηνία του 17, είτε από το πρόβλημα με τη συγκοινωνία. Έχει χτυπηθεί το νησί. Χρειάζεται στήριξη, κακά τα ψέματα. Χρειάζεται στήριξη, όπως προείπατε, έτσι ακριβώς και εμείς έχουμε περιγράψει στο δικό μας αίτημα προς την κυβέρνηση. Επίσης, είναι, αν θέλετε, και ένας φόρος, ο οποίος 2.000 κατοίκους, οι μόνιμοι κάτοικοι, αν πούμε, που είναι στο νησί, δεν θα επιβαρύνει καθόλου τον προϋπολογισμό της χώρας. Στην ουσία, δηλαδή, είναι ένα πολύ μικρό ποσό, το οποίο μέσα στα μέτρα ανακούφισης που έχει πάρει η κυβέρνηση τα 72 δις για να χειριστεί μετά την πανδημία εποχή, τα οποία πραγματικά εκεί η κυβέρνηση έδειξε, αν θέλετε, μια καλή διαπραγματική ικανότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως διαβάζουμε και τις αναλύσεις, ενώ η χώρα μας έχει κατέχει, αν θέλετε, το 1,8 το ΕΠΣ στην Ευρώπη, πήραμε περίπου 9,8 κεφάλαια για να ενισχύσουμε την οικονομία της χώρας μας, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μας. Πιστεύω μέσα από αυτό το χαρτοφυλάκιο μπορεί να ενισχυθεί η Σαμοθράκη και δεν θα επιβαρύνει, αν θέλετε, τις βάστακτα ή θα βγάλει εκτός προϋπολογισμού την κυβέρνηση με το πρόγραμμά της που έχει για τις ενίσχυση αυτής της κατάστασης. Έτσι λοιπόν, ευελπιστώ με την προσπάθεια όλων των προαναφερθέντων και όλων των θεσμικών φορέων της περιοχής μας, θα έχουμε ένα θετικό αντίκτυπο και είναι μια κίνηση διεκδίκησης. Εμείς ως Επιμελητήριο Εύρου ξέρετε πολύ καλά ότι ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός προς την εκάστοτε κυβέρνηση, τα εκάστοτε υπουργεία. Αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε τα τελευταία χρόνια, τα οποία, αν θέλετε, είναι και απαραίτητο προς όλα τα μέλη μας και είναι και η ευθύνη μας προς όλους τους εκπροσώπους, προς όλους τους τα μέλη που εκπροσωπούμε, είναι να διεκδικούμε την κυβέρνηση με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο, με γρήγορα τα κλασικά, στοχευμένες προτάσεις, στοχευμένες κινήσεις, γιατί κάποιοι σήμερα
προλάβανε να πούνε, γιατί δεν το διευθύνθηκε όλο το νομό Εύρου. Λοιπόν, το υπηρετικό κομμάτι μετά θα έμπαινε σε άλλες, αν θέλετε, αξιολογήσεις και πιθανότητα να χάναμε και αυτό έτσι. Το πλεονέκτημα που πάμε να βάλουμε σε μοτράκι. Εντάξει, τώρα είπατε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τώρα είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό. Το λέμε κάθε φορά. Σκοπός είναι να διεκδικούμε, προφανώς να μην μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα, να διεκδικούμε, αλλά με ρεαλιστικές προτάσεις και βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Ενδεχομένως μία πρόταση συνολική καθολική για όλο τον Εύρο να έπεφτε στο κενό. Ενώ στοχευμένα για τη Σαμοθράκη μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να το πετύχετε αυτό. Θέλω να πω ότι πολύ σωστή η επισήμανσή σας αυτή. Ακριβώς είναι έτσι και αυτό που έχουμε μάθει εμείς τουλάχιστον εδώ στο Μελητήριο, λειτουργούμε πάνω τεχνοκρατικά και χτίζουμε βάση όροφο-όροφο. Ας το κερδίσει Σαμοθράκη και μετά μπορούμε να βάλουμε, αν θέλετε, όλα αυτά που γνωρίζουμε όλοι τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι πολύ καλύτερα και από εμάς, που συμβαίνει στον Εύρο με τα σύνορά μας, με την διασυνοριακότητα. Τα έχουμε πει πολλές φορές με την διαφορά. Αν θέλετε, συντελεστών ΦΠΑ και φορολόγηση με τις γείτονες χώρες, έχουμε θέματα, υπάρχει η Διακομματική Επιτροπή. Μπορούμε από εκεί πέρα να πάρουμε ωφέλη, τα οποία στο επόμενο χρονικό διάστημα είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε και σε όλα τα μέλη μας και στην Επιτροπή. Δουλεύει μια ομάδα τριών ανθρώπων επάνω, αν θέλετε, σε διεκδικήσεις, πλέον κατηγεγραμμένα με μελέτη που έχει κάνει το Μνημητήριο Εύρου για όλα τα δεδομένα μέσω της ICAP τα τελευταία 3 χρόνια, να διεκδικήσουμε τη Διακομματική Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με γνώμονα να ενισχύσει τη Θράκη. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε καθαρά μόνο για τη Σαμοθράκη και είμαστε, αν θέλετε, έχουμε αρκετές ελπίδες, τρέφουμε ελπίδες, γιατί πραγματικά είναι μια συντονισμένη και μια στοχευμένη κίνηση. Μάλιστα. Και την προλάβαμε στο παρένα, αν θέλετε. Λοιπόν, κύριε Τοψίδη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε καλό πολύ, καλό βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε για τη δυνατότητα. Να είστε καλά, γεια σας. Τώρα θα μεταφερθούμε στην Ξάνθη. Υγειονομική βόμβα εν μέσω πανδημίας χαρακτηρίζει το μειωτικό σχολείο Ξάνθης η ΟΗΛΕΣ, επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ενώ τονίζει ότι παραβιάζονται στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Για το λόγο αυτό, η Ομοσπονδία θα προσφύγει, όπως λέει, στη δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, στην επιστολή της ΟΗΛΕ εκφράζεται η αγανάκτησή της για την εγκληματική, όπως χαρακτηριστικά λέει, αδιαφορία της σχετικά με την χαοτική και ασίδωτη κατάσταση που επικρατεί στο μειωτικό σχολείο της Ξάνθης και καλεί την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα. Στη διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Τώρα, θέση για το ζήτημα αυτό παίρνει και ο βουλευτής του Κοινάλ της Ξάνθης, ο κύριος Μπαράν Μπουρχάν. Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας είναι καταιγιστικές και τα γεγονότα που διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας απαιτούν συνένεση, ευελιξία, ψυχραιμία και σοβαρότητα στη λήψη αποφάσεων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγούμε όλοι μας όσο το δυνατόν πιο αλόβητοι από τη μάχη με τον αόρατο εχθρό. Ενημερώθηκα πρόσφατα από μερίδα του τοπικού τύπου ότι ο ΙΛΕ θα ζητήσει την εισαγγελική παρέμβαση για την έκνομη λειτουργία του Μειωνοτικού Γυμνασίου Λυκείου Ξάνθης, καθώς λειτουργεί ως υγειονομική βόμβα με 30 και πλέον μαθητές στιβαγμένους σε αίθουσες για το μισό αριθμό παιδιών και πώς αναδείχθηκε και για μία ακόμη φορά λειτουργία του ως κράτους εν κράτη, καθώς καταπατά κάθε στοιχειώδη όρο υγιεινής και ασφάλειας εν μέσω πανδημίας. Θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό πως το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζει και πληθώρα σχολείων ανά την περιφέρεια της Ελλάδας, καθώς οι υγειονομικές αρχές του τόπου ζητούν πολύ αυστηρά μέτρα αποστασιοποίηση, υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την έλλειψη κτηριακών εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να είναι πιο εύρυθμη η λειτουργία των σχολικών μαθημάτων. Ο τριψήφιος αριθμός μολύνσεων που καταγράφεται πλέον καθημερινά δημιουργεί νέο τοπίο με την ανησυχία ότι η διασπορά του κορονοϊού ενδεχομένως να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η κυβέρνηση αντιθέτως δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για να αυξηθεί ο αριθμός του εκπαιδευτικού προσωπικού με βάση τις ανάγκες που δημιουργεί η πανδημία, αλλά ούτε και για την αύξηση του αριθμού των αιθουσών με την ανάλογη αναζήτηση και παραχώρηση περισσότερων κτηριακών δομών. Πράξη η οποία θα όφιλε να ανήκει στα πειθαρχικά της σχέδια. Ήδη με την αριθμόν απόφαση 8 Δεκάτου του 2019-1138, ερώτησή μου προς τους αρμόδιους υπουργούς κατέστησε σαφές πως απαιτείται άμεση λύση στο πρόβλημα στέγασης του Μειωτικού Γυμνασίου Λυκείου Ξάνθης, καθώς η κατάσταση έχει επέλθει σε οριακό σημείο λόγω της ακαταλληλότητας των κτηριακών υποδομών και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί άμεση λύση είτε με την παραχώρηση άδειας για την ανέγερση 4 ακόμα αιθουσών προκάτ στο χώρο του παραρτήματος είτε με την παραχώρηση αιθουσών στην παλιά εστία με την κατάλληλη διαμόρφωση του προαύλου χώρου. Μέχρι και σήμερα η κυβέρνηση κοφεύει και δια της αδράνειάς της έχουμε φτάσει σε τέλμα που μπορεί να επιφέρει πολλές και δυσμενείς κατά τα άλλα συνέπειες. Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν χωρούν τεχνάσματα και μικρότητες. Η ενότητα για το καλό του τόπου μας οφείλει να είναι η πρωταρχική μας προτεραιότητα. Η ευελιξία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση και ανάσχεση της πανδημίας με την οποία είμαστε αντιμέτωποι και η έγκαιρη λήψη αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων θα μπορέσει να αποτρέψει την εξάπλωση του ιού. Απαιτείται συλλογικά αλλά και από τον καθένα μας ατομικά συνέπεια και σοβαρότητα. Αυτή λοιπόν ήταν η ανακοίνωση του βουλευτή του Κοινάλ της Ξάνθης, του κυρίου Μπαράν Μπουρχάν, τον οποίο έχουμε τη χαρά απόψε να φιλοξενούμε τηλεφωνικά στο δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης για να παραμείνουμε λίγο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κύριε Μπουρχάν, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, πρώτα θέλω να διορθώσω κάτι. Αυτό που γράφει στις εφημερίδες, ότι έχω δηλώσει ότι το γυμνάσιο Λύκειο, το μειονοτικό, είναι υγειονομική βόμβα, δεν είναι φράσεις δικές μου. Καμία σχέση, δεν τις έχω πει. Είναι φράσεις που τις έχει ανακοινώσει η ΟΗΕΛΕ. Το ξεκαθαρίζουμε τώρα, αυτό. Εσείς δεν είπατε ποτέ, λοιπόν, ότι λειτουργεί ως υγειονομική βόμβα το σχολείο. Όχι. Ωραία. Όχι. Ωστόσο, όμως υπάρχουν προβλήματα, κύριε Βουλευτά, έτσι δεν είναι? Στη Βαγμένη, λοιπόν, πολλοί προβλήματα, μαθητές... Προβλήματα είχαμε και πέρυσι. Γιατί το σχολείο αυτό, το μειονοτικό, δεν αρκεί πια να καλύψει τις ανάγκες της μειονότητας, και πέρυσι είχαμε προβλήματα και αυτό αναγκαστήκανε να κάνουν και απογευματινά μαθήματα. 2-3 τάξεις η εκπαίδευση γινόταν απόγευμα. Τότε μας έταξαν και από την περιφέρεια και από το Δήμο ότι θα μας δώσουν τουλάχιστον 4 προκάτ ή ένα καινούριο κτίριο. Είχα κάνει και μια σχετική ερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, αλλά μέχρι τώρα δεν πήραμε μια απάντηση. Άρα το πρόβλημα στο μειονοτικό γυμνάσιο δεν είναι κάτι καινούριο. Το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζήτηση και δεν μας φτάνει το σχολείο. Δεν καλύπτει τις ανάγκες της μειονότητας. Άρα, τώρα βέβαια με την έκθεση... Ναι. Άρα, κύριε Βουλευτά, τα παιδιά με το πώς θα κάνουν φέτος μάθημα, θέλω να πω, υπό αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που όλοι βεβαίως πρέπει να αντιμετωπίσουμε λόγω της πανδημίας, όταν ακούμε ότι σε μία αίθουσα στηβάζονται παιδιά 30 μέχρι και 40 ανατάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ο προβληματισμός είναι πολύ μεγαλύτερος, έτσι? Ναι, με την εμφάνιση του κορονοϊού οι συνθήκες στα δεδομένα άλλαξαν βέβαια. Ήδη υπήρχε ένας συνωστισμός. Και αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε γιατί σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει οι τάξεις να είναι πιο μικρές, να κρατάμε τις αποστάσεις. Σήμερα είχα μια επικοινωνία με τον διευθυντή του συγκεκριμένου σχολείου και αυτό που ενημερώθηκα ότι οι τάξεις, οι πρώτες τέσσερις τελευταίες τάξεις έχουν 30 με 32 παιδιά και οι υπόλοιπες τάξεις είναι στα 25-26. Άρα δεν γίνεται ο μεγάλος συνωστισμός όπως αναφέρεται στα ΜΜΕ. Ερώτησα και τα άλλα σχολεία του Δημοσίου και εκεί είναι στα 27 με 28 μαθητές, απλώς δεν χρησιμοποιούν το μπόνους 10%. Δηλαδή τους δίνει ο νόμος το δικαίωμα να πάνε μέχρι 31-32 μαθητές. Και στο μειονοτικό γυμνάσιο κειμενόμαστε σε αυτά τα πλαίσια. Δεν γίνεται ο συνωστισμός όπως το αναφέρει ο ΙΕΛΕ. Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα υπόθηκαν με μία δόση υπερβολής, κύριε Βουλευτά, γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ναι, ότι μας λέτε. Προβλήματα, ναι, υπάρχουν, λοιπόν, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά τα σημερινά προβλήματα υπάρχουν σε όλα τα σχολεία, άμα πάμε και στα άλλα γυμνάσια σχολεία, σε όλη τη χώρα, γιατί με την εμφάνιση του κορονοϊού δεν κάναμε καινούργια σχολεία, ούτε αυξήσαμε τον αριθμό των εκπαιδευτών. Άρα έχουμε προβλήματα. Μας έπιασε απροετοίμαστος ο κορονοϊός. Προβλήματα έχουμε σε όλα τα σχολεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε μαθήματα με 15-16 μαθητές γιατί δεν έχουμε καινούρια κτίρια. Και το κακό είναι γενικό, δεν είναι μόνο στο μειονοτικό. Κύριε Βουλευτά, ξέρετε πολύ καλά και με την ιδιότητά σας, την ιδιότητα του γιατρού, ότι τους προηγούμενους μήνες που η Ξάνθη βρέθηκε στο επίκεντρο της πανδημίας, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια κατάσταση με το να συνοστίζονται τα παιδιά, γενικότερα το λέω, αλλά εστιάζοντας και στην Ξάνθη λόγω του φορτίου που ήταν πολύ επιβαρημένο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπάρχει ένας μεγαλύτερος προβληματισμός. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι? Το ξέρω και είμαστε σε, να σου πω την αλήθεια, σε αναμονή. Ανήσυχα τα πράγματα. Χθες πήγα στο αγιασμό στο πρώτο γυμνάσιο της Ξάνθης και επειδή είμαι και ψυχίατρος, ξέρω την ψυχολογία του εφήβου και των μικρών παιδιών. Εκεί ο συνωστισμός είναι σχεδόν αναπόφευκτη κατάσταση. Θα γίνει ο συνωστισμός, ό,τι και να κάνουμε. Είναι η ψυχολογία του εφήβου που δεν φοβάται τίποτα. Δεν θα τηρήσει του κανόνες και έχουμε πολλά ερωτηματικά. Το τι μας περιμένει στις επόμενες μήνες δεν ξέρω. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω μια συγκεκριμένη άποψη, αλλά τα πράγματα δεν θα πάνε όπως νομίζουμε εμείς. Αλλά είναι γενικό το κακό, δεν είναι μόνο στο μειονοτικό γυμνάσιο.
Ναι, αλλά δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο οι αρμόδιες υπηρεσίες, το αρμόδιο Υπουργείο να έχει μεριμνήσει με κάποιο τρόπο, ειδικά στις τάξεις που είπατε, ότι εκεί υπάρχει ένας υπεράριθμος αριθμός των μαθητών. Εντάξει, μπορεί οι υπόλοιπες τάξεις να έχουν τον αριθμό που όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά εκεί που υπάρχει ένας μεγαλύτερος συνωστισμός δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει ένας προγραμματισμός, μία αποφόρτιση. Η αποφόρτιση πώς να γίνει? Δεν έχουμε αυτό. Εδώ και καιρό ζητάμε ένα καινούριο κτίριο. Κάναμε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή της Ξάνθης να βρεθούν κάποιοι χώροι ή κάποιες άλλες αίθουσες έστω προσωρινά. Αυτό το ζητάμε εδώ και χρόνια. Δεν φρόνησε κανείς, δεν ασχολήθηκε κανείς. Είναι ένα θέμα που ασχολήθηκα πάρα πολύ κι εγώ. Και το κορονοϊό είστε πάλι στην επικαιρότητα. Έχουμε πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε ξεφύγει από το κανονικό όριο, από το προτινόμενο όριο. Δηλαδή οι μεγαλύτερες τάξεις έχουν 32 παιδιά, ενώ πέρυσι είχαν 40. Μάλιστα. Και στα υπόλοιπα από ενδιαφέρον, ασχολήθηκα και με τα διαφορετικά σχολεία, ο αριθμός είναι 27 με 28 και ο νόμος τους δίνει 10% μπόνους, αν χρειαστεί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Τώρα εσείς προτίθεστε από τη θέση σας να επαναφέρετε ενδεχομένως με κάποιο τρόπο το θέμα στη Βουλή, κύριε Βουλευτά? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Οπωσδήποτε. Για να καταλάβουμε και ποια είναι η πρόθεση του Υπουργείου, έτσι, τι θέλει να κάνει με τη στέγαση του Μειωτικού Σχολείου. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, τέλος πάντων, εάν υπάρχει σχεδιασμός? Δεν μας το έχουν πει. Πάντως, εγώ στεναχωρίζομαι που πολιτικοποιήθηκε αυτό το θέμα. Ζήτησα μέχρι και παρέμβαση εισαγγελέα. Άσκοπες κινήσεις είναι, δεν βοηθάνε στη τοπική κοινωνία. Βλέπω κάποιες εφημερίδες το σχολιάζουν όπως το θέλουν. Το δείχνουν από το παράθυρο που θέλουν να δείξουν αυτοί. Αλλά αυτές οι κινήσεις δεν βοηθάνε στη τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, με αυτή σας την τελευταία φράση θα ολοκληρώσουμε. Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Βουλευτά. Ευχαριστώ πολύ, για Στάθη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Δεν αλλάζουμε θεματολογία, διότι ακόμη ένας βουλευτής από την Ξάνθη, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χουσέιν Ζεμπέκ, μιλά για την υπόθεση αυτή, για τη στέγαση δηλαδή του Μειωτικού Σχολείου. Σύμφωνα με την τρέχουσα επικαιρότητα, η εισαγγελική παρέμβαση ζητάει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών σε συνεργασία με την τοπική ΕΛΜΕ, το εργατικό κέντρο και τη ΣΥΕΛΒΕ για τη λειτουργία του Μειωτικού Γυμνασίου Λυκείου Ξάνθης με 35-40 μαθητές ανατάξεις σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και την άρνηση επαναπρόσληψης του εκπαιδευτικού Νιχάτ Χότσικα. Αυτό αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο εργατικό κέντρο της Ξάνθης από τους προαναφερόμενους εκπαιδευτικούς φορείς που ανέλαβαν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Για το θέμα που προέκυψε με το Μειωτικό Σχολείο στην Ξάνθη και τις συνθήκες που επικρατούν λόγω έλλειψης αιθουσών και των ακατάλληλων ηθικών, μίλησε στο xanthipost.gr ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ. Πρέπει να δούμε ολοκληρωμένη την εικόνα του προβλήματος, είπε ανάμεσα σε άλλα ο βουλευτής. Είναι λάθος να βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά του ή όπως βολεύει τον καθένα. Έπρεπε να μεριμνήσει η πολιτεία για να βρεθεί άλλο κτίριο, ανέφερε ο κ. Ζεϊμπέκ, ρωτώντας τι έκαναν οι υπηρεσίες και τι έκανε το αρμόδιο Υπουργείο για να βρεθεί η λύση στο πρόβλημα της στέγασης. Όλοι έχουν χρήσει τα μάτια τους. Αυτό το σχολείο, τώρα που ανοίγει το σχολείο, δεν πρέπει να υποθούν αυτά που λέγονται. Έπρεπε να μεριμνήσει η πολιτεία ώστε να βρεθεί ένα άλλο κτίριο. Αυτό λέγαμε. Αυτό το σχολείο θέλει άλλο κτίριο. Τώρα ακούμε διάφορες φωνές ότι πρέπει να κλείσει, πρέπει να κάνει. Αυτό δεν είναι αυτά σοβαρά επιχειρήματα. Τι έκαναν οι υπηρεσίες, τι έκανε το Υπουργείο, που είχα κάνει και επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό, απάντησε η κυρία Ζαχαράκη. Ο κύριος Περιφερειάρχης ενδιαφερόταν και είχε δέσμευση προς τους γονείς για την παρέμβασή του. Λύθηκε τότε η κινητοποίηση των γονιών. Όμως δεν έγινε απολύτως τίποτα. Γι' αυτό μέχρι να έρθουμε σε αυτό το επίπεδο έπρεπε να δούμε τι κάνανε αυτοί που είχαν αρμοδιότητες. Όχι μόνο βεβαίως για το Μειωτικό Λύκειο Ξάνθης, υπάρχει και το Τρίτο Λύκειο που υπάρχει πρόβλημα στέγασης, υπάρχουν λύκεια που στεγάζονται σε προκάτ και αυτό δεν είναι εκπαιδευτικό. Όμως είναι λάθος να βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά ή όπως βολεύει το καθένα. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, όμως έχουν αδρανήσει.
Τώρα θα μεταφερθούμε τηλεφωνικά μέχρι το Δημότυχο. Μαζί μας βρίσκεται για ακόμα μία φορά ο κύριος Κώστας Βαφιάδης, διότι ήρθε η στιγμή, νομίζω, να δούμε τελικά ποια είναι η πραγματική κατάσταση που θα επικρατήσει στη σχολή νοσηλευτικής του Δημοτήχου. Βεβαίως, να σας υπενθυμίσω ότι σε λίγες ημέρες, στις 24 του μηνός, περιμένουμε και τη συνεδρίαση της συγκλήτου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης για να αποφασίσει, να προτείνει, να καταλάβουμε κι εμείς, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή, ποιες είναι οι προθέσεις του Δημοκρατίου σε σχέση και με την νοσηλευτική, αλλά και με τα καινούργια τμήματα που ακούστηκαν στη συνάντηση που έγινε πριν από λίγο χρονικό διάστημα με τον κύριο Διγαλάκη, τον Υφυπουργό Παιδείας. Λοιπόν, για να δούμε όμως τώρα τι γίνεται με την νοσηλευτική, πώς ξεκινά, αν ξεκινά καλά η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Δημότυχο. Σας ευχαριστώ που είστε ακόμα μία φορά κοντά μας. Βέβαια, άκουγα κάποιες δηλώσεις σας που κάνατε χθες στον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Κολιό. Δεν μας τα είπατε και πάρα πολύ καλά. Έτσι, οι προβλέψεις δεν είναι και πάρα πολύ θετικές για τη σχολή και για τα παιδιά. Δυστυχώς, κάποιες προβλέψεις που κάναμε στο παρελθόν επιβεβαιώνονται. Αρνητικές προβλέψεις. Εμείς ελπίζουμε πάντα οι προβλέψεις που κάνουμε, οι αρνητικές προβλέψεις, να διαψευστούν. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν διαψεύδονται. Ποιες είναι τώρα, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Να πω λοιπόν ότι δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις μας, οι οποίες έχουν λήξει 17 Ιουλίου, και οι εξετάσεις οι οποίες τελειώνουν σε 2 μέρες, τη Δευτέρα ουσιαστικά σε 3 μέρες, είναι απορρέουν από το γεγονός ότι είχαμε κάνει τη σύμβαση και μέχρι τον Ιούλιο, και επομένως είναι υποχρεώσεις του Ιουλίου. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, δηλαδή από τη Δευτέρα και μετά, εάν δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις μας, όλοι οι ορομίστοι δεν έχουμε καμία σχέση με τη σχολή. Επίσης, δεν ξεκίνησαν καν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των 125 υποψηφίων. Αν θυμάστε, τα είχαμε συζητήσει αυτά, είχε μειωθεί ο αριθμός στο νούμερο 125. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε ηλεκτρονική εγγραφή των 125, για να δούμε τελικά τουλάχιστον ηλεκτρονικά πόσοι από αυτούς θα κάνουν εγγραφή. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία τους. Αυτό δυστυχώς είναι μια πονεμένη ιστορία, διότι μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανείς, και είναι λογικό αυτό, αφού ούτε καν εγγραφή ηλεκτρονική έχουν κάνει. Και το δεύτερο στοιχείο που πιστεύω ότι είναι αρνητικό είναι το γεγονός ότι όλα δείχνουν ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν πάλι με εξ αποστάσεως, πάλι δηλαδή μέσω διαδικτύου. Μάλιστα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι προδιαγραφές του ΦΕΚ, του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να γίνουν τα μαθήματα, είναι πάρα πολύ απαιτητικές. Δημιουργούν δηλαδή πολύ μεγάλες δυσκολίες. Παραδείγματος χάρη, 30 φοιτητές με μάσκες ένα εργαστήριο, με απόσταση 1,5 μέτρο ο ένας από τον άλλον κτλ. Κτλ. Είναι προϋποθέσεις τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Τουλάχιστον από αυτά από την κυριακή υποδομή που έχουμε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Εντάξει, κύριε Βαφιάδη, κανείς καταλαβαίνει από την περιγραφή που μας κάνατε ότι για ποιο λόγο να έρθουν τα παιδιά. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχει μια διστακτικότητα. Είναι και η εικόνα που διαμορφώθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για το τι τελικά θα γίνει με τη σχολή νοσηλευτικής, γιατί είναι και αυτή μια πραγματικότητα. Δεν πρέπει να την παραβλέπουμε. Μπορεί να γίνονται προσπάθειες από όλες τις πλευρές να αλλάξει αυτό το κλίμα, να αλλάξει αυτή η ατμόσφαιρα, αλλά δεν πάβει όμως το πρόβλημα να παραμένει. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει το επόμενο διάστημα με τη σχολή νοσηλευτικής. Ναι, ο κύριος Διγαλάκης έδωσε μία υπόσχεση, έδωσε μία δέσμευση ότι τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά η σχολή θα λειτουργήσει κανονικά. Αλλά αυτό το κανονικά, να το δούμε τελικά πόσο κανονικά είναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο στοιχεία. Ένα στοιχείο είναι το γεγονός ότι, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών, ήταν λάθος που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για ενδεχόμενη υπαγωγή της σχολής στο Δημοκρίτιο 2 μήνες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ήταν ένα λάθος το οποίο δημιούργησε σύγχυση και ακριβώς προστίθεται αυτή η σύγχυση και βεβαιότητα προστίθεται σε αυτά που είπατε. Και ως εκ τούτου, γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι θα έχουμε ελάχιστους φοιτητές, αν έχουμε κάποιους από τους καινούργιους να έρθουν. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την έναρξη των μαθημάτων, είναι πλέον μονόδρομος τα μαθήματα να γίνουν πρώτον εξ αποστάσεως και δεύτερον να παραμείνουμε και φέτος στο ΔΠΑΕ. Δεν υπάρχει χρόνος για να γίνει καμία αλλαγή. Okay. Ως εκ τούτου, 24 του μηνός που θα γίνει η συνάντηση τη συγκλήτου, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στο εγγύς μέλλον. Πιθανολογώ, αν είναι θέμα συζήτησης, να βγει, να υπάρξει μια εμπεριστατωμένη πρόταση την οποία να συζητήσουν οι αρμόδιοι, δηλαδή το Δημοκρίτιο, το ΔΠΑΕ
το Υπουργείο και η Επιτροπή του Δημοτήχου. Νομίζω ότι μόνο αν καθίσουμε όλοι μαζί και οι τέσσερις αυτοί φορείς σε ένα τραπέζι να κάνουμε μια συζήτηση εκβαθέων και με χρόνο, δεν μπορούμε να πιεζόμαστε από σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες. Μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ξεκινάει 28 του μηνός. Και κατά την άποψή μου δεν θα προλάβουμε να ξεκινήσουμε ούτε καν σαν παράρτημα του ΔΠΑΕ. Δεν υπάρχει χρόνος, έχει μείνει ουσιαστικά μια εβδομάδα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν τρέχοντας να ανανεώσουν τις συμβάσεις των 12 και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Θα είμαστε 12, θα δεχτούν όλοι να συνεχίσουν με τους κανόνες που υπάρχουν. Μπορεί να έχουμε και απώλειες. Κύριε Βαφιάδη, τώρα που σας ακούω να μας μιλάτε και να μας λέτε τι ακριβώς συμβαίνει αυτό το χρονικό διάστημα στη Σχολή Νοσηλευτικής, θυμάμαι ότι και πέρυσι περίπου την ίδια εποχή κάναμε την ίδια συζήτηση με σχεδόν τα ίδια προβλήματα. Θέλω να πω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όπως και να έχει, βέβαια, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και προφανώς έτσι είναι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Για φέτος τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να έχουμε καμία αλλαγή στο καθεστώς ή στο μοντέλο λειτουργίας της σχολής με κάποιον άλλο τρόπο. Ό,τι είναι να συζητηθεί ή να αποφασιστεί, προφανώς αυτό θα γίνει στο προσεχές διάστημα, στα επόμενα χρόνια, γιατί όλοι ξέρουμε κακά τα ψέματα ότι αυτές οι διαδικασίες κρατούν πολύ πολύ καιρό, έτσι. Και προφανώς τη σύγκλιτο στη συνεδρίαση ενδεχομένως να παρουσιαστεί μια πρόταση η οποία βέβαια μπορεί να έχει ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά θα είναι για το πολύ προσεχές μέλλον. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Τώρα πρέπει να δούμε πώς τα παιδιά, τα παιδιά που ήδη σπουδάζουν, πώς θα μπουν μέσα σε αυτές τις αίθουσες, έτσι, και τι θα γίνει και με τους πρωτοετής. Κοιτάξτε, στην αίθουσα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπουν. Με αυτές τις προδιαγραφές που σας είπα, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και δεν μπορεί κανένας διδάσκων να πάρει την ευθύνη. Βλέπετε τι γίνεται στα δημοτικά, βλέπετε τι γίνεται στα γυμνάσια που ξεκινήσαν προχθές. Φαντάζεστε λοιπόν τα ίδια προβλήματα να έχουμε και εμείς που ουσιαστικά κτηριακές υποδομές έχουμε πολύ λίγες και η ευθύνη δεν μπορεί να βαραίνει τον διδάσκοντα. Δεν γίνεται. Ως εκ τούτου, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μέσα στην εβδομάδα πρέπει να τρέξουν όμως, γιατί αυτά τα οποία δεν έγιναν τους προηγούμενους 2 μήνες, λυπάμαι, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να τα κάνουμε σε μια εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε αισιόδοξοι και ας πούμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα ανανεώνονται όλες οι συμβάσεις. Από ό,τι γνωρίζω, σε μια προκήρυξη που έληξε πριν από λίγο, βρέθηκαν άλλοι 3 ακαδημαϊκοί υπότροφοι. Μακάρι να δεχτούν, μακάρι να έρθουν και αυτοί να προσθεθούν δηλαδή και να αυξήσουμε τον αριθμό. Από εκεί και πέρα, τα μαθήματα θα γίνουν σίγουρα διαδικτυακά, αλλά τουλάχιστον να το διαδώσουμε παντού και από εκεί και πέρα οι φοιτητές υπαλλοί, γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ συνυπάρχουν 2 σχολές ή αν θέλετε 2 τμήματα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Όχι. Παράλληλα λειτουργεί ΤΕΗ νοσηλευτικής και ΠΕΕΨΟΝΟ πανεπιστημιακού επίπεδου. Είναι το άλλο αλαλούμα αυτό, αλλά τέλος πάντων άλλη συζήτηση και αυτή. Είναι και αυτή μια συζήτηση, γιατί ουσιαστικά μας μπερδεύει και σε κάποια θέματα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι ακριβώς είναι. Είναι οι παλιοί φοιτητές οι οποίοι υπάρχουν, μένουν. Και όσοι μπήκανε με το νέο καθεστώς της πανεπιστημιοποίησης, κύριε Βαφιάδη. Ακριβώς, αυτοί που ήρθαν πέρυσι. Για αυτούς λοιπόν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι το θέμα των εργαστηρίων, γιατί εργαστήρια εξ αποστάσεως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Είναι δυνατόν. Έτσι ακριβώς, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ως εκ τούτου πιστεύω ότι το μόνο που μας σημαίνει είναι αμέσως ανανέωση συμβάσεων, προκήρυξη ξανά όσες θέσεις δεν θα καλυφθούν, να ξεκινήσουμε. Και πόσοι ενδιαφέρονται τελικά, κύριε Βαφιάδη. Έτσι ακριβώς. Ίσως το γεγονός ότι θα είναι εξ αποστάσεως μπορεί να δημιουργήσει ένα κίνητρο να διδάξουν και κάποιοι που είναι μακριά. Από την Πελοπόννησο, ας πούμε. Θα μπορούσε να διδάξει κάποιος από την Αθήνα. Δεδομένου ότι γίνεται μέσω ενός υπολογιστή. Ως εκ τούτου, ας το πούμε ότι αυτό είναι το θετικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε τη χρονιά και μέσα στον χρόνο, όπως είπατε, να γίνει αυτή επιτέλους η συζήτηση εφόλης της ύλης με όλους τους εμπλεκόμενους. Όχι να έχουμε τώρα μια συνάντηση του επικεφαλής, του πρίτανη, αντιπρίτανη με τον υφυπουργό του Δημοκρητίου. Μετά να έχουμε μια συνάντηση του υφυπουργού με τους υπεύθυνους του ΔΠΑΕ. Όλοι μαζί σε ένα τραπέζι.
δεν βοηθά. Συντονισμένα, οργανωμένα και από κοινού θα πρέπει να γίνει η επόμενη συνάντηση με τον κύριο Διγαλάκη, αλλά να είναι και μια συνάντηση, κύριε Βαφιάδη, από την οποία θα προκύψουν πλέον και συγκεκριμένα συμπεράσματα. Έτσι, γιατί καλές οι συναντήσεις, καλές και οι συζητήσεις, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έτσι ακριβώς, γι' αυτό είπαμε ότι ελπίζω στις 24 του μηνός να υπάρξει μια πρόταση από τη Σύγκλιτο εμπεριστατωμένη ότι κοιτάξτε, εμείς προτείνουμε αυτό με αυτούς τους όρους. Να δούμε τι μπορεί να γίνει από την άλλη μεριά, τι μπορεί να προτείνουμε εμείς και από εκεί και πέρα το Υπουργείο Παιδείας, που έχει και τον τελευταίο λόγο, να συγκεράσει αυτές τις απόψεις και να βγάλει ένα τελικό συμπέρασμα, γιατί χρειάζονται και διαδικασίες. Μην το ξεχνάμε και το είπατε προηγουμένως. Δεν γίνονται αυτά σε ένα μήνα και δύο. Υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα κλπ. Όλες αυτές οι θεσμικές αλλαγές πρέπει να γίνουν. Είναι χρονοβόρες διαδικασίες αυτές. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξυπνήσαμε ένα πρωί και φτιάξαμε μία σχολή ή ένα τμήμα πανεπιστημίου. Αν είναι δυνατόν, αλλά ακριβώς πρέπει αυτό να γίνει ότι ήταν λάθος. Ακριβώς γι' αυτό είπαν ότι κακώς ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτή ένα μήνα-δύο πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα, πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, γιατί μπερδέψαμε λίγο τους φοιτητές, μπερδέψαμε τους πάντες. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Ας ξεκινήσουμε όπως πρέπει με τις δυνατότητες που έχουμε και μέσα στον χρόνο όμως, επαναλαμβάνω, αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει, να τελειώνει, να πάρθει αυτή η περίφημη απόφαση, πολιτική απόφαση και μετά να βάλουμε θεμέλια για το μέλλον. Και το μέλλον είναι ένα. Αυτή η σχολή ή εάν αποφασίζουμε κάτι άλλο θα πρέπει να στηθεί σωστά σαν σχολή με διάφορα τμήματα για να έχει και ένα μέλλον μακροπρόθεσμο. Να μην κάνουμε επανάληψη των ίδιων συζητήσεων με τα αντίστοιχα προβλήματα σε μια άλλη σχολή δεν έχει νόημα. Προφανώς ακριβώς, δεν έχει νόημα. Ακριβώς. Να βλέπουμε λοιπόν, δηλαδή μπροστά μας. Κύριε Βαφιάδη, ότι προς το παρόν η κοινωνία του Δημοτήχου δεν θα δει φοιτητές, γιατί όχι, πρέπει να το πούμε, είναι ένα σοβαρό οικονομικό πλήγμα συν όλα τα άλλα. Πρέπει να το συνυπολογίσουμε και αυτό. Ωστόσο, κρατώ αυτό που είπατε. Πρέπει να ανανεωθούν οι συμβάσεις, να γίνουν οι εγγραφές και βεβαίως κατευθυνόμαστε στα μαθήματα εξ αποστάσεως. Αυτά. Και αυτό είναι, πω, αυτή είναι η εικόνα. Καλή αρχή. Ελπίζουμε να έχουμε καλύτερες ειδήσεις την επόμενη εβδομάδα. Μακάρι. Και αν τις έχουμε, θα σας τις δώσουμε να την ακούσουμε. Μακάρι, να γιατί μπορέσουμε. Περιμένουμε, όπως είπαμε, και τη συνεδρία στη Συγκλήτου. Εκεί ίσως να προκύψουν ειδήσεις. Το ευχόμαστε να προκύψουν ειδήσεις από οποιαδήποτε κατεύθυνση, λίγο για να ξεκαθαριστεί το κλίμα, κύριε Βαφιάδη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Βαφιάδη και με τον Δημότυχο. Τώρα κοινή επιστολή σε υπουργούς απέστειλαν τα επιμελητήρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα την ελλειπή χρηματοδότηση για θέσεις εκδάπτης περιφέρειας που έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε γονείς αλλά και ιδιοκτήτες και εργαζόμενους στις συγκεκριμένες ιδιωτικές δομές. Περισσότερα από 6.000 παιδιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μένουν εκτός των ΚΔΑΠ. Τα επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με κοινή επιστολή τους μετά την βροχή παραπώνων από γονείς που δικαιούνταν τα βάουτσερ για τα παιδιά τους αλλά αποκλείστηκαν, απέστειλαν επιστολή με αποδέκτρια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ζητώντας άρση αυτής της αδικίας. Μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρονται τα εξής. Υπάρχουν ωφελούμενες οικογένειες που ενώ πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια και έλαβαν πολύ υψηλή μοριοδότηση, τελικά δεν τους χορηγήθηκε το βάουτσερ. Έτσι, περισσότερα από 6.000 παιδιά της περιφέρειάς μας θα μείνουν εκτός ΚΔΑΠ. Αποτέλεσμα της περικοπής αυτής είναι και η μείωση των εγγραφών μέσω βάουτσερ. Το σύνολο των ιδιωτικών δομών ΚΔΑΠ υπέστη μείωση των προσφερόμενων θέσεων σε ποσοστό μέχρι και 70%. Με συνέπεια, πολλές δομές να υπολειτουργούν και αρκετές δεκάδες εξειδικευμένου προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που απασχολούνται στις δομές να αντιμετωπίζουν άμεσα την προοπτική της ανεργίας. Τα επιμελητήρια της περιφέρειας προτείνουν για να αντιμετωπιστεί αυτό το οξύ κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα και να ανακουφίσει χιλιάδες οικογένειες, επιχειρήσεις και εργαζόμενους της περιφέρειάς μας, προτείνουμε να προβλεφθεί δυνατότητα δεύτερης ανακατανομής των ποσών που αντιστοιχούν σε βάουτσερ που δεν θα καταφέρουν οι κάτοχοί τους να ενεργοποιήσουν λόγω έλλειψης θέσεων και γιατί όχι να δεσμευθούν και αδιάθετα κονδύλια μέσω του προϋπολογισμού όπως η παρέμβαση του Υπουργού του κ. Θεοδωρικάκου για επιπλέον χρηματοδότηση 10 εκατομμύρια ευρώ για δημοτικά ΚΔΑΠ σε όλη τη χώρα, ώστε να πραγματοποιηθεί και η δέσμευση της κυβέρνησης κανένα παιδί εκτός παιδικών και ΚΔΑΠ. Όσον αφορά στη δεύτερη ανακατανομή και την έβρεση των απαραίτητων κονδυλίων, αρκεί να σημειώσουμε πως για την περίοδο 2019-2020 έμειναν χωρίς ενεργοποίηση περίπου 10.000 βάουτσερ βρεφικών σταθμών, τα οποία αντιστοιχούσαν σε συνολικό ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί με βεβαιότητα και φέτος, καθότι δεν έχει ανοίξει σημαντικός αριθμός νέων βρεφικών σταθμών, οπότε και δεν αυξήθηκαν οι προσφερόμενες θέσεις. Χαρακτηριστικό επίσης είναι και το πρόγραμμα με τα βάουτσερ για τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ, όπου οι προσφερόμενες θέσεις αυτή τη στιγμή πανελλαδικά
ελληνικά από δημοτικές και ιδιωτικές δομές είναι περισσότερες από 4.000. Αυτή τη στιγμή δόθηκαν 5.636 βάουτσερ για ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι 1.000 βάουτσερ κατηγορίας ΚΔΑΠ ΜΕΑ δεν θα βρουν θέση να ενεργοποιηθούν και με αποτέλεσμα να εξοικονομείται ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Στην εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι, τώρα θα μεταφερθούμε, διότι μαζί μας απόψε μέσω Skype, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, βρίσκεται ο κύριος Ιορδάνης Κοσμίδης. Είναι υπεύθυνος στον τομέα παιδείας στην Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, διότι έχει σημασία, αφού ήδη έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, έχουν περάσει λίγα 24 ώρα από το πρώτο κουδούνι, να δούμε τελικά πού βρισκόμαστε, αν υπάρχουν ζητήματα και πώς μπορούν αυτά πραγματικά να αντιμετωπιστούν. Ο κύριος φυσικά Κοσμίδης θα μας δώσει και την εικόνα λίγο από την περιοχή του Εύρου, αν έχουν προκύψει ζητήματα με εκπαιδευτικούς ή παιδιά. Νομίζω ότι καλά τα πήγαμε, κύριε Κοσμίδη. Καλησπέρα σας καταρχήν. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα κοντά μας. Και το καλά τα πήγαμε έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι στη θέση τους, τα βιβλία είναι στη θέση τους. Τώρα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό, όλοι τα γνωρίζουμε. Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη για όλες τις πλευρές. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βασχάκη, σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο να μιλήσουμε, να μεταφέρουμε λίγο τους προβληματισμούς μας, την εικόνα τι ισχύει στα σχολεία και πώς λειτουργούμε αυτή τη στιγμή, πώς λειτουργούν οι διευθυντές και οι διευθύνσεις των σχολείων. Αυτό που θέλω να σας πω είναι όντως έτσι, ξεκινήσαμε πολύ καλά, πολύ δυνατά, αν και είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους, δεν είναι κάτι εύκολο, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά με μαθητές στην τάξη από 25 και πάνω. Οπότε όλοι πρέπει να συμβάλλουμε προς να γίνει μάθημα σωστά. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε για 150 ημέρες. Η β' τάξη και γενικά μια σχολική χρονιά οι μαθητές ξυπνάνε και πάνε σχολείο για 150 ημέρες. Αυτές τις 150 ημέρες με τη βοήθεια των γονέων, γιατί τις χρειαζόμαστε και αυτοί οπωσδήποτε και τη συμβολή τους, να ακούνε λίγο τις οδηγίες που δίνουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθύνσεις των σχολείων και πιστεύω ότι θα πάνε όλα πάρα πολύ ωραία. Ήδη ξεκινήσαμε πολύ καλά. Οι μαθητές ακούνε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών, συμμορφώνονται πάρα πολύ καλά, σας πληροφορώ σε υπερθετικό βαθμό. Βέβαια τα διαλύματα τους αφήνουμε λίγο έτσι να και επιτρέπεται να κάνουμε ένα διάλειμμα μάχης. Και έτσι πρέπει, κύριε Κοσμίδη, και έτσι πρέπει για τα διαλύματα να υπάρχει ένα μικρό, αν θέλετε, διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα για να μπορέσουν τα παιδιά έτσι λίγο να παίρνουν μια ανάσα και να ξαναμπαίνουν μέσα στην αίθουσα. Αυτό που λέτε όμως είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι τα παιδιά έδειξαν από την πρώτη στιγμή τα καλύτερα αντανακλαστικά τους, πειθάρχησαν στους κανόνες και στις οδηγίες. Στην περιοχή του Εύρου, από όσο γνωρίζω και με μια καταγραφή που έχω κάνει, δεν υπήρξαν ούτε παρατράγουδα ούτε επεισόδια από γονείς που δεν ήθελαν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο με τη χρήση μάσκας. Θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα κύλησαν καλά. Ναι, όντως έτσι είναι. Βέβαια υπάρχουν και οι απόψεις των γονέων που έχουν διαδέσει κατά τις μάσκες, αλλά αυτό είναι πάντα υπομορφή συζήτησης. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν έχουμε ξανά αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Είναι για πρώτη φορά. Οπότε πρέπει να δώσουμε μία πίστοση χρόνο σε όλους. Και ιδίως να ξέρουμε ότι ό,τι κάνουμε, ιδίως είναι στην εκπαιδευτική περισσότερο, έχουμε μεγαλύτερο όνομα γιατί είναι για το καλό οπωσδήποτε των παιδιών και μόνο για τα παιδιά μιλάμε αυτή τη στιγμή. Κάθε μέρα που μετράει και δεν κλείνει μια σχολική μονάδα λόγω του κορονοϊού, επειδή τηρούνται τα μέτρα σε πολύ υψηλό βαθμό, είναι προς όφελος των παιδιών. Και το ξαναλέω, μιλάμε για 150 ημέρες. Δεν είναι κάτι τρομερό. Μπορούμε όλοι μαζί, γονείς και εκπαιδευτικοί, να το φέρουμε σφαίρα. Μ' αρέσει αυτός ο αριθμός έτσι όπως τον αναφέρετε, γιατί η ζωή μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει να κάνει με στοιχεία, αριθμούς και νούμερα, κύριε Κοσμίδη. Είναι και αυτά 30 εβδομάδες. Είναι οι πιο αδιάψευστοι μάρτυρες. Έτσι, 150 ημέρες μπορούμε όλοι πραγματικά να μπούμε σε ένα πλαίσιο, να πειθαρχήσουμε και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών όπως κάναμε μέχρι στιγμής έτσι. Και είναι αλήθεια ότι με τα δεδομένα που έχουμε, η χώρα μας σε σχέση πάντα με άλλες χώρες, το λέω για να μην υπάρξει σύγχυση και μπέρδεμα, τα έχει πάει καλά. Είμαστε ακόμα σε ένα καλό σενάριο με την έννοια ότι αν προσέξουμε ακόμη περισσότερο, ναι, είναι δύσκολη κατάσταση, αναμφισβήτητα. Αλλά εάν προσέξουμε, ίσως να παραμείνουμε ακόμη στο καλό σενάριο μέχρι να βγει ένα αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο. Τώρα πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, από τις επαφές που έχετε κάνει αυτές τις λίγες ημέρες που άνοιξαν τα σχολεία,
Σας έχουν μεταφέρει ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί ή κάποιοι γονείς κάποιον προβληματισμό τους που είναι ιδιαίτερος, που είναι πιο έντονος, ας πούμε, τι θα γίνει σε περίπτωση ενός περιστατικού και πώς θα αντιμετωπιστεί μέσα σε μια σχολική μονάδα, για παράδειγμα το λέω. Ναι, αυτό, κοιτάξτε, υπάρχουν τα πρωτόκολλα. Υπάρχει ο διευθυντής του υπεύθυνος COVID, το οποίο σε περίπτωση που διαγνωστεί κάτι τέτοιο κινούνται οι διαδικασίες, απομονώνεται ο μαθητής, τηρούνται οι αποστάσεις, καλείται ο γονέας κτλ. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι από καριάς εκπαιδευτικών. Μέσα στην τάξη πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς κάποια πράγματα. Όταν μιλάς σε πολλά παιδιά, σε 25 και παιδιά, και με τη μάσκα που πρέπει να μιλάς αναγκαστικά με τη μάσκα, γιατί όσο μιλάς με τέλος πάντων υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού, είναι πολύ δύσκολο το έργο των εκπαιδευτικών. Μιλάμε, είναι σαν να τρέχουμε με τη μάσκα, την κυριολεξία. Φανταστείτε ένα όρθιο εκπαιδευτικό επί ένα τετράωρο τουλάχιστον την ημέρα, δύο συνεχόμενα δύο ώρα και τρεις, έτσι. Και από τρεις ως πέντε ώρες τουλάχιστον την ημέρα όρθιος με τη μάσκα να κάνει μάθημα. Πρέπει να βοηθήσουμε, γι' αυτό το τονίζω, όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ιδίως το έργο των εκπαιδευτικών, σε καμιά περίπτωση, να μην τους επιβαρύνουμε περισσότερο με στεναχώρηση και λοιπά, ότι δεν βάζω τη μάσκα κτλ. Εμείς θα έχουμε και όλο και το ό,τι καλύτερο να κάνουμε για τα παιδιά, γιατί κανείς δεν ξέρει το παιδί τι ακριβώς θα προκύψει άμα έχουμε κάποιο θέμα. Μάλιστα. Κύριε Κοσμίδη, κλείνοντας, εγώ κρατώ αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι χρειάζεται η συνεννόηση και η συνεργασία από όλες τις πλευρές, από τους εκπαιδευτικούς, από τα παιδιά, από τους γονείς, για να μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να είμαστε όλοι στην ίδια κατεύθυνση. Έτσι. Ποια είναι η κατεύθυνση, να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση και να βγούμε όλοι όσο γίνεται περισσότερο αλόβητοι από αυτή την υπόθεση. Έτσι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι μαθητές γνωρίζουν, αλλά καλά να το γνωρίζουν και οι γονείς, ότι στο σχολείο πρέπει να αρχίσει να φοράει τη μάσκα μέσα στην τάξη. Αν έχει κάποιο θέμα, υπάρχουν περιθώρια έτσι λίγο να πάρει μια αναπνοή, χωρίς μάσκα εννοείται για κάποιο λεπτό. Στους διαδρόμους οπωσδήποτε υποχρεωτική μάσκα και μόνο έξω από το προάβλητο χώρο και σε περίπτωση που τηρούνται αποστάσεις. Τότε μπορεί ο μαθητής με λίγη ανοχή να μην φορέσει τη μάσκα στον άλλο χώρο. Επίσης όμως και στον άλλο χώρο καλό είναι και εκεί να φοράει τη μάσκα του όσο μπορεί, χωρίς πίεση. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για παιδιά, αλλά πιστέψτε μου ότι το πόσο εύκολα συμμορφώθηκαν τα παιδιά στους κανόνες είναι πρωτόγνωρο και είναι πολύ ευχάριστο, αλλά και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς που βοηθάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Έτσι, κι αν ένα παιδί λίγο το πρωί αισθάνεται αδιαθεσία, καλό είναι δοκιμαστικά να μείνει σπίτι στην αρχή, μέχρι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν χάθηκε τίποτα. Η ύλη θα βγει όπως και να έχει. Οι εκπαιδευτικοί, ξέρω ειλικρινά, σας λέω, ξέρω να κάνουν πολύ καλά το έργο τους. Είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί, ιδίως μέσα στις μεγάλες πόλεις. Έτσι, οπότε δεν υπάρχει θέμα ύλης και να ανησυχήσουμε κτλ. Υπάρχουν πλατφόρμες σύγχρονες και ασύγχρονες. Ήδη δουλεύουν σχεδόν τις ασύγχρονες, τις προετοιμάζουμε. Οπότε μάλιστα. Υπάρχουν ήδη όταν καλά, κύριε Κοσμίδη, θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας γονιός, το λέω και εγώ σαν γονέας, που θα ανησυχήσει περισσότερο για την ύλη παρά για τη ζωή του παιδιού του. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένας γονέας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στην καταγραφή που θα κάνετε όλες αυτές τις μέρες, γιατί ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα πάλι θα τα πούμε, που θα έχει περάσει αυτό το διάστημα και θα έχουμε περισσότερα συμπεράσματα. Να είστε καλά, κύριε Κοσμίδη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Ροδόπης διοργάνωσε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα νέο πρόγραμμα γέφυρα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης διοργάνωσε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα νέο πρόγραμμα γέφυρα. Ποιοι οι δικαιούχοι, πώς μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών, με κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών Φώτη Κουρμούση. Το νέο πρόγραμμα γέφυρα ισχύει για όλους τους διανολήπτες με υποθήκη την πρώτη κατοικία, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων
πληγέντων οικονομικά από τον κορονοϊό. Η επιδότηση δύναται να φτάσει μέχρι και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Το δημόσιο επιδοτεί για χρονικό διάστημα 9 μηνών συγκεκριμένο ποσοστό της δόσης των δανείων, ακόμα και σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον παρατήρησε σχετικά με το πρόγραμμα ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, Δημήτρης Λουρίκας, ο οποίος πληροφόρησε ότι το πρόγραμμα θα λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους, εάν και υπάρχουν πρώιμες πληροφορίες για παράταση των αιτήσεων. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να καταλήξουμε σε ωφέλιμα για τον κόσμο συμπεράσματα, γιατί το πρόγραμμα ενδιαφέρει τους συνεπείς δανειολήπτες που έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία για να διασφαλιστεί. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Κουρμούσης απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν, ενώ τόνισε την αναγκαιότητα ενημέρωσης όλων των πολιτών οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης. Το νέο πρόγραμμα Γέφυρα, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και πώς μπορούν γενικά κάποιοι να επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα. Ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από τον Αύγουστο οι πρώτες συνεννοήσεις. Υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε, αν φανταστείτε, τώρα μας βρήκαμε το χρονικό περιθώριο να γίνει η μερίδα για το πρόγραμμα, το οποίο θα λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.